Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε σε σένα πάνω, καθώς ένας ασυνήθιτος οδηγός, από ό,τι φαίνεται, χτύπησε μία φοιτήτρια, την εγκατέλειψε και πριν λίγη ώρα ταυτοποιήθηκε, καθώς στην αρχή δεν μπορούσαν να βρουν ποιος ακριβώς είναι, καθώς είχε καταλήψει την κοπέλα και είχε εξαφανιστεί. Μιλάμε για ένα τροχαίο. Έχουμε μάλιστα και πλάνα από τη συγκεκριμένη πρόσκρουση και το τι συνέβη μετά. Ένας εντελώς ασυνείδητος οδηγός, τι έκανε παρακαλώ, ξημερώματα της Τρίτης, χτύπησε και άφησε εγκαταλελειμμένη μία 29χρονη φοιτήτρια μέσα στη μέση του δρόμου στην περιοχή της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη, η οποία κοπέλα αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένη και χαροπαλεύει για τη ζωή της. Η μητέρα της μάλιστα λέει «ελπίζουμε σε ένα θαύμα». Είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση για το αν μπορεί να επανέλθει όχι το κορίτσι, που κατά τη μητέρα της επαναλαμβάνω ότι πραγματικά βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και γι' αυτό χρειάστηκε και η διασωλήνωσή της. Όλοι ελπίζουν ότι κάτι καλό θα συμβεί και αυτό το κορίτσι θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Η μητέρα της πάντως επιμένει ότι το παιδί της δεν πρόκειται να γίνει ποτέ όπως πριν. Και ακόμα και αν βρουν, λέει, και να τον σκοτώσω με τα χέρια μου, αυτός πάλι το ίδιο θα έκανε. Δεν έχει σημασία, εννοώντας δηλαδή ότι θα εγκατέλειπε την κόρη της αβοήθητη. Να πούμε λοιπόν ότι πραγματικά ταυτοποιήθηκε, όπως επίσης το τι σημαίνει ταυτοποιήθηκε, ότι έχει κλείσει πλέον ο κύκλος γύρω του και το μόνο που μένει είναι η σύλληψή του. Προσπάθησε να βγάλει τις πινακίδες από το γιο ταχύ του για να μην μπορέσει κανένας να τον βρει. Όμως οι κάμερες ασφαλείας των γύρω καταστημάτων τον πρόδωσαν, με αποτέλεσμα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι αρχές πλέον ποιος είναι. Και καλά θα κάνει να φανερωθεί άμεσα στις αρχές, πριν ακόμα παρέλθει και το 48ωρο του αυτόφορου. Ναι, είναι και το βίντεο που βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι, είναι, ναι, ναι, πράγματι, είναι το βίντεο που βλέπουμε. Αυτό είναι την ώρα που τρέχει, να διαφύγει από το συγκεκριμένο σημείο, αφού έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Βλέπετε πόσο κεντρικά είναι και τι άλλο θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ενδεχομένως. Πέραν πάντως, του τραγικού γεγονότος. Πάντως να πούμε ότι πέρα από το συγκεκριμένο τροχαίο έχουμε μία έγκυο χαρά, η οποία και αυτή μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα βιώνει στιγμές αγωνίας αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά ευτυχώς μέσα στην ατυχία της 29χρονη γυναίκα τελικά στάθηκε τυχερή. Και το λέω αυτό γιατί είναι στην 30η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της. Χθες λοιπόν, γύρω στις 9 το βράδυ, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο επί της Ιερών Πολυτεχνείου στο ύψος του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα. Το αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε τη γυναίκα την ώρα που εκείνη διέσχιζε το δρόμο. Να πούμε ότι εκείνη την ώρα οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές, έβρεχε και πέραν της ολισθηρότητας του δρόμου υπήρχε και περιορισμένη ορατότητα. Τελικά η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και σύμφωνα με πληροφορίες ευτυχώς όλα βαίνουν καλά. Η ίδια νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική με κάταγμα στην ποδοκνημική, ενώ το μωρό που κυοφορεί είναι μια χαρά. Ευτυχώς που η κοπέλα δεν έπαθε κάτι χειρότερο και θα συνέλθει σύντομα για να επιστρέψει στο σπίτι της. Τώρα πάμε πάνω σε σένα, καθώς από ό,τι φαίνεται ένας οδηγός μαθητών, δηλαδή οδηγούσε λεωφορείο με μαθητές, αποπλάνησε τρεις 14χρονες κοπέλες. Λοιπόν, είναι από αυτά που ακούμε και καθημερινά δεν θέλουμε να πιστέψουμε. Και τι εννοώ λοιπόν για έναν οδηγό λεωφορείου μαθητικού, ο οποίος είχε παράλληλα τρεις διαφορετικές σεξουαλικές σχέσεις με 14χρονες μαθήτριες που προφανώς ήταν και μαθήτριες του σχολικού του λεωφορείου σύμφωνα με τις καταγγελίες. Ο άνθρωπος τώρα λοιπόν αυτός συνελήφθη από τις αρχές, καθώς η πρώτη 14χρονη πήγε και κατέθεσε στις αρχές μετά από πιέσεις ότι ναι, είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί του, αλλά ήταν κοινή συνενέση. Πράγμα το οποίο οδήγησε στις άλλες τρεις κοπέλες, οι οποίες και οι άλλες τρεις κατέθεσαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι είχαν δηλαδή κοινή συνενέση σεξουαλικές σχέσεις με τον συγκεκριμένο άντρα.
Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός αυτή τη στιγμή οδηγείται όπως καταλαβαίνετε στον εισαγγελέα με ένα βαρύτατο κακούργημα αυτό της αποπλάνησης ανηλίκων και αναμένουμε να δούμε όλοι πραγματικά με αγωνία άλλη μια υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκων που θα καταλήξει. Πάντως, να πούμε ότι πέρα από τις κοπέλες τις 14χρονες, υπάρχει και μία άλλη 14χρονη, η οποία καταγγέλει ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από 30χρονο μέσα σε τρόλεϊ. Ναι, ναι, άλλο και αυτό. Άλλο και αυτό. Και πού? Στο κέντρο της Αθήνας, στο Ζάπιο. Η κοπέλα, λοιπόν, βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε ένα από αυτά τα νυχτερινά δρομολόγια που έχουν τα τρόλεϊ και οι γραμμές των λεωφορείων και έζησε κυριολεκτικά τον τρόμο το Σάββατο το βράδυ. Ένας 30χρονος αλλοδαπός γαλλικής καταγωγής, ένας Γάλλος λοιπόν, της επιτέθηκε μέσα στο λεωφορείο και προσπάθησε να αντιθοπεύσει σε διάφορα σημεία του σώματός της και όταν δεν κατάφερε παρακαλώ να ασελγήσει πάνω της, τι έκανε, την πέταξε στην τζαμαρία όπου είναι το πίσω μέρος του τρόλεϊ. Η κοπέλα έπεσε κάτω, ωστόσο ο οδηγός αντιλήφθηκε το περιστατικό, κλείδωσε τις πόρτες, έκλεισε μάλλον τις πόρτες και περίμενε μέχρι να έρθει η ελληνική αστυνομία η οποία τον συνέλαβε και έτσι αυτή τη στιγμή κατηγορείται για προσβολή γενατήσιας αξιοπρέπειας και σωματικές βλάβες κατά της 14χρονης αυτής κοπελίτσας. Καθημερινά, όπως έχουμε πει, τα φαινόμενα, πραγματικά, και μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε έτσι εμείς όμως να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε διάθεση και να πάμε να φτιάξουμε τον οργανισμό μας. Και τι άλλο? Κολαγόνο με αλουρονικό. Πίνοντας λοιπόν το κολαγόνο με το αλουρονικό και την κουρκουμίνη, θα αποκτήσουμε ένα ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα, θα έχουμε ένα λαμπερό πρόσωπο και θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία. Δύο μπουκόλια κολαγόνο με αλουρονικό και φυσικά επιλέγουμε το δώρο μας. Είτε 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για να κάνουμε γρήγορη αποτοξίνωση στον οργανισμό μας, είτε το αγαπημένο Felicity για να έχουμε ψυχική και συναισθηματική ισορροπία. 2-11-1600 μόνο με 39,90. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Το ιδανικό φυσικό συμπλήρωμα διατροφής, το Golden Reaction Collagen, με βάση 4 δυνατά συστατικά, κολαγόνο, υαλουρονικό, κουρκουμίνη, μαγνήσιο και την ενισχυμένη βιταμίνη C και πολλών βιταμινών της σειράς B, αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό ενίσχυσης του οργανισμού. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. Δύο μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή δύο μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Το κολαγόνο βοηθάει στην αντιγύρανση και την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού. Βοηθάει τα οστά και τις αρθρώσεις. Βοηθάει στην υγεία των μαλλιών και νυχιών. Ιδιαίτερα, απευθυνόμαστε στις φίλες τηλεθεάτριες που επιθυμούν να έχουν μακριά και υγιή μαλλιά. Μακραίνουν γρήγορα δηλαδή τα μαλλιά, αλλά και τα νύχια μας. Μην ξεχνάμε όμως και την ενέργεια που προσφέρει το Golden Reaction σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω. Συμβάλλει στην αύξηση της εγρήγορσης και παραγωγής ενέργειας. Ο οργανισμός μας αποκτά αποθέματα ενέργειας και μπορεί να ανταπεξέλθει και με το παραπάνω στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. Δύο μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή δύο μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Πάμε τώρα να αναφερθούμε στην κουρκουμίνη που περιέχει το Golden Reaction Collagen, αυτή τη χρυσή ουσία με την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, αλλά και τη συμβολή της στη μείωση του σωματικού λίπους, η οποία έρχεται να ενισχύσει όλη τη φόρμουλα του κολαγόνου, απελευθερώνοντας το λίπος από τα λιποκύτταρα. Να δούμε αναλυτικά τις θαυματουργές ιδιότητες της κουρκουμίνης. Η κουρκουμίνη λοιπόν έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης BDNF, η οποία βοηθά στη μείωση της εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου. Golden Reaction Collagen, λοιπόν, για πολλούς και σημαντικούς λόγους. Λαμπερό δέρμα. Υγιή μαλλιά και νύχια. Ενυδάτωση του δέρματος. Υγιείς αρθρώσεις.
μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. Βιταμίνες C, B1, B2, B5, B6. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και αλουρονικού οξέως που μπορεί να δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό μας. Το Champions έχει την ιδιαιτερότητα να έχει σπιρουλίνα, χλωρέλα και συνένζυμο Q10. Έχει δηλαδή τρεις υπερτροφές μαζί, οι οποίες δίνουν στον οργανισμό τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζονται καθημερινά. Δίνουν τη δυνατότητα στον οργανισμό να έχει περισσότερο οξυγόνο, περισσότερο ασβέστιο, περισσότερο σίδηρο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, πυρίτιο, με αποτέλεσμα ο οργανισμός κάθε μέρα να ενισχύει το νοσοποιητικό του, να ενισχύει την ιδιότητά του κόντρα σε κάθε δύσκολη συνθήκη ασθένειας, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πάντα υγιής. Η σπιρουλίνα με χλωρέλα και με συνένζυμο Q10 που έχει το Champions έχει μια μοναδική ιδιότητα. Έχει τη δυνατότητα με μία ταμπλέτα, παίρνοντάς την στη διάρκεια της ημέρας, να αντικαταστήσεις πολλά από τα βλαβερά θρεπτικά συστατικά τα οποία τρώμε. Έτσι λοιπόν ένας οργανισμός είναι απαραίτητο, θα έλεγα, ότι πρέπει να ενισχύει τον οργανισμό του παίρνοντας μία, δύο ή και τρεις ταμπλέτες σπιρουλίνα καθημερινά μέσα από το Champions και μέσα από τα θρεπτικά συστατικά τα οποία περιέχει και η χλωρέλα. Η σπιρουλίνα λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο μυοσκελετικό και σε πολλές άλλες ακόμα λειτουργίες στο νοσοποιητικό μας και στον οργανισμό μας. Η δε χλωρέλα βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του pH του αίματος. Το συνένζυμο Q10 το οποίο περιέχει αυτή η μικρή ταμπλέτα την οποία βλέπετε δίνει τη δυνατότητα στο μυοσκελετικό μας να αποδέχεται κάθε βαριά εργασία την οποία κάνουμε, κάθε στρες στο οποίο είμαστε. Και έτσι κάθε μέρα είναι δεδομένο ότι τα συστατικά τα οποία παίρνουμε από το Champions μας είναι τόσο απαραίτητα που αυτομάτως πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Πρέπει λοιπόν κάθε μέρα 3 με 4 ταμπλέτες πυρουλίνας να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα πολύ δυνατό ανοσοποιητικό και ένα πολύ ισχυρό μυοσκελετικό και πάντα να έχουμε την υγεία μας. Όπως προσέχουμε το σώμα μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε το πνεύμα μας, την ψυχή μας. Felicity, το απόλυτο φυσικό συμπλήρωμα διατροφής. Συμπλήρωμα διατροφής κατευθείαν από τη φύση. Ελέγχει τις μεταπτώσεις της διάθεσης. Felicity, αντιδράστε στην καταπίεση. Δώστε ζωή στη ζωή σας. Διώξτε το σκοτάδι, ελάτε στο φως της αισιοδοξίας. Felicity, ψυχική ισορροπία χωρίς καμπανεβάσματα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. Δύο μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή δύο μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Η φύση δίνει τη λύση. Με βάση τη ροδιόλα περιέχει ασβαγκάντα, σισάντρα, θεανίνη, μελισσόχορτο, μαγνήσιο, βιταμίνη B6, ψευδάργυρο και βαλσαμόχορτο. Μη φοβάστε το άγχος και την ψυχική καταπίεση. Διώξτε το σκοτάδι από τη ζωή σας, ελάτε στο φως της αισιοδοξίας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. Δύο μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή δύο μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε χαρά μου σε σένα, καθώς η Ιωάννα Βαλιοσπύρου, τη θυμόμαστε όλοι με την επίθεση με το βιτριόλι, 2,5 χρόνια μετά λοιπόν την επίθεση βρέθηκε στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση και μάλιστα εκεί ανακοίνωσε και ένα νέο ίδρυμα με το όνομά της, το οποίο είναι για εγκαυματίες. Έτσι ακριβώς, 2,5 χρόνια όπως είπες, μετά από τη μοιραία επίθεση με βιτριόλι, η Ιωάννα Βαλιοσπύρου βρέθηκε ξανά στο ίδιο σημείο. Ανακοίνωσε από αυτό το σημείο την ίδρυση του Ιδρύματος, το οποίο θα στηρίζει ανθρώπους με σοβαρά εγκάβματα, ένα ίδρυμα στήριξης τους, μετατρέποντας έτσι όπως είπε με κάποιο τρόπο το σκοτάδι σε φως. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι εκεί για εκείνην ξεκίνησε μία άλλη ζωή με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Να ακούσουμε τι είπε η Ιωάννα Βαλιοσπύρου.
Το όραμά μου και η θέλησή μου είναι αυτός ο οργανισμός να γίνει μια οικογένεια που θα μπορεί ο κάθε εγκαυματίας να απευθυνθεί, να νιώσει ασφάλεια, να νιώσει οικία, να μπορεί να του λύσει απορίες και να του δώσει ελπίδα και να του δείξει τους τρόπους ενδεχομένως που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του μετά από, από ένα τέτοιο τραύμα στο σώμα και στο δέρμα. Πώς είσαι μέσα σου και αν έχεις συγχωρέσει αυτή τη γυναίκα που σου έκανε αυτό το κακό? Αρχικά πιστεύω η συγχώρεση έχει να κάνει με εμάς. Έχω επιλέξει να προχωρήσω, γιατί δεν μπορώ να προχωράω στη ζωή μου νιώθοντας θυμό και μίσος και άσχημα συναισθήματα. Εγώ αυτή την περίοδο νιώθω πολύ καλά. Παράλληλα, εννοείται ότι συνεχίζω και τα χειρουργεία μου. Αύριο θα μπω για χειρουργείο, σε 20 μέρες θα ξαναμπω για χειρουργείο. Όμως νιώθω χαρούμενη πολύ. Κυρίως νιώθω συγκίνηση για σήμερα. Παράλληλα, όμως, νιώθω και ότι αναλαμβάνω μια σημαντική ευθύνη και το συνειδητοποιώ αυτό. Πάρα πολύ. Δεν το κάνω ελαφρά την καρδία. Ξέρω ότι αναλαμβάνω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά είπε λοιπόν η Ιωάννα Παλιοσπύρου για την ίδρυση του νέου ιδρύματος. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πασχάλ Τσαρούχας, ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος μίλησε για ένα τύχημα που είχε με τη μηχανή, αλλά μίλησε και για τον Γιώργο Κιμούλη. Είπε ότι είστε και δημοσιοσχετίστας. Καθόλου. Δεν το έχω. Με τίποτα δεν το έχω. Σας έχει δημιουργήσει πρόβλημα? Δεν ξέρω. Με τον εαυτό μου κανένα. Στις δύσκολες στιγμές πώς τα βγάζετε πέρα? Δηλαδή, αν είχατε μείνει απλήρωτος, είχε συμβεί αυτό? Ναι, με. Δηλαδή, εγώ πάντα φρόντιζα υποσυνείδητα, το συνειδητοποιώ όσο μεγαλώνω, να μην αισθάνομαι συναισθηματικά εξαρτημένος από τη δουλειά μου. Δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου η δουλειά μου. Το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή σας ποιο είναι? Από όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου. Είστε λάτρες της μηχανής. Ναι. Έχει συμβεί ποτέ κάποιο σοβαρό τροχαίο? Διάφορα. Κάποια φορά ένας άνθρωπος έκανε ένα λάθος, ας πούμε, και με πέταξε πάνω σε μια κολόνα. Εντάξει, είχα πάθει λάση στα πλευρά μου κτλ. Να σπάσω, δεν έχω σπάσει ποτέ τίποτα. Ήταν τέτοιο το χτύπημα που αισθάνθηκα ότι μισοπέθανα και γύρισα, ας πούμε. Αλλά εντάξει. Με τους παπαράτσι, ποια είναι η σχέση σας? Εγώ πάντα σκέφτομαι και τη δύσκολη θέση που φαίνει εμένα, αλλά και το πόσο ανόητος είναι αυτός που το κάνει. Λέω, γιατί το κάνεις, ρε φίλε? Δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις? Δεν έχεις ένα καλύτερο τρόπο να κερδίσεις τη ζωή σου? Και τι έχουν μάθει μια κοινωνία να κοιτάει πικιλαρότρυπο, ας πούμε? Δεν έχει προβλήματα καθένας δικά του. Γιατί πρέπει να ασχολείται με το άλλο? Αισθανόσασταν ότι είστε γόης, όμορφος? Το νιώθατε αυτό? Δεν ξέρω πώς να το απαντήσω αυτό. Αισθάνομαι ότι είχα πέρασει, ότι είχα ζήτηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αλλά επίσης ήξερα ότι ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε ημερομηνία λήξης, με την έννοια ότι θα έβγαινε ένα άλλο παιδί μετά από μένα και ένα άλλο παιδί μετά από μένα. Και το να έχει ζήτηση είναι ζήτημα μόδας και όχι ουσίας. Και όταν περάσατε αυτή τη φάση που κάποιος άλλος ήρθε μετά από εσάς? Ναι, για τη χαρά του. Μου ταλαιπωρήθηκε εκείνος. Γάμο θα ξανακάνατε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Δηλαδή μπορείς να είσαι με έναν άνθρωπο καλά, να μοιράζεσαι πράγματα, να κάνεις πράγματα. Προσωπικά πώς σας βρίσκουμε αυτή την περίοδο? Τι ρωτάς δηλαδή? Τι... Εννοώ ότι... Αν είμαι διαθεσιμός. Ναι. Πάντα είμαι. Αστειεύομαι. Όχι, εντάξει, σε ησυχία είμαι ήσυχος. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας και για την επιστροφή του Γιώργου Κιμούλη στο θέατρο. Κανένα σχόλιο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εκκρεμούν οι αγωγές, οι οποίες έχουν απαντηθεί από εμάς αρμοδίως και τα λοιπά. Δεν μου φαίνεται ότι... Αυτά είπε λοιπόν ο Πασχάλ Τσαρούχας και χαρά, πάμε σε γεννητούρια τώρα, γιατί όπως φαίνεται πατέρας για δεύτερη φορά ο Δημήτρης Μακαλιάς, γιατί γέννησε η σύζυγός του, η τραγουδίστρια και ηθοποιός, η Αντιγόνη Ψυχράμη. Έτσι ακριβώς, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και η χαρμόσυνη είδηση ανακοινώθηκε μέσα από την εκπομπή «Ποιος είναι ο Πρωινιάτικα» και την Πέτη Μαγκύρα. Μάλιστα, η έναρξη της εκπομπής ήταν ιδιαίτερη, όπως βλέπουμε. Θα τη δούμε και ολόκληρη χαρά, να δούμε τι... Μίλησε και ο Δημήτρης Μακαλιάς τηλεφωνικά.
At me, O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Σας πούμε. Τον έχουμε στη γραμμή. Εδώ Δημήτρη. Είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπες μου. Πώς είστε? Έχετε κοιμηθεί καθόλου? Έχουμε κοιμηθεί λίγο, όπως καταλαβαίνεις και από τη φωνή. Είναι δύσκολα τα πρώτα 24 ώρα. Είναι, είναι. Αγάπες μου, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι, πολύ κουρασμένοι. Δημήτρη. Και εμείς είμαστε, περάσαμε κι εμείς μια αγωνία, να ξέρεις, αγχωθήκαμε κι εμείς χθες, να πάνε όλα καλά, να πάει η Γέννα καλά, να είναι η Αντιγόνη, να είστε όλοι καλά ρε παιδί μου, αγχωθήκαμε. Το ζήσαμε κι εμείς με έναν τρόπο, το ζήσαμε κι εμείς λίγα. Πώς είναι το Αντιγονάκι? Είμαστε πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστούμε, μας γίνεται πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που είχαμε συνέχεια αυτή την επικοινωνία, γιατί κι εμείς ήμασταν λίγο αγχωμένοι. Μα έκλαψε. Μπέμπα δεν έκλαιξε καθόλου. Μόνο εγώ και Αντιγόνη κλαίγαμε. Το κλασικό του μακαλιά που είναι πάντα δακρυσμένο. Σε ποιον μοιάζει είναι το μωρό, έτσι πω. Εμεί τι φωτογραφίε που είδαμε, μα θύμισε λίγο το Χαρούλι. Ίδιο. Μοιάζουν πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Ήταν σαν να βλέπαμε ξανά το Χάρι. Άρα δηλαδή βλέπουμε μακαλιά επί δύο. Τι να πω, ξέρω κι εγώ, τι να σου πω. Το λιγότερο που απασχολεί τώρα είναι σε ποιον μοιάζει. Και που μιλάει τώρα και μας μιλάει είναι θαύμα, να ξέρετε. Έχει πιο μέρος να κοιμηθεί. Λοιπόν, να σας στείλουμε την αγάπη μας, απεριόριστη αγάπη, τα φιλιά μας. Κοιτάξτε λίγο να κοιμηθείτε σήμερα, να ξεκουραστείτε, γιατί την περιμένει τηλεχώνα δρόμος ανηφορικός. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας στέλνουμε τα φιλιά μας. Αυτά λοιπόν έγιναν χαρά το πρωί στο Open. Όπως μας είπες και εσύ, βγήκε και ο Δημήτρης Μακαλιάς, μίλησε. Παρ' όλα αυτά φαινόταν ότι ήταν κουρασμένος, ήταν δύσκολες. Και κουρασμένος και συγκινημένος. Και συγκινημένος και κουρασμένος. Ήταν δύσκολες φυσικά οι ώρες μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Το δεύτερο παιδάκι τους είναι. Ναι. Το πρώτο γεννήθηκε νομίζω το 17, αν δεν κάνω λάθος. Παντρεύτηκαν το 15. Ναι, και είναι ο γιος τους. Ο γιος. Είναι ο γιος τους, ναι. Πάμε όμως εμείς έτσι να συνέλθουμε, να μας περάσουν οι πόνοι από χτυπήματα, από τραβήγματα, από έτσι την καθημερινή εργασία που μπορεί από τους πόνους να αισθανόμαστε σε εμείς. Τι άλλο καλύτερο από το να απλώσουμε το Body Relief. Το αγαπημένο Body Relief είναι ο καθημερινός μας σύμμαχος. Μας βοηθάει να ανακουφιστούμε από τον πόνο. Περιέχει και χυλίσματα ginger που θερμαίνουν την πάσκουσα περιοχή. Όπου και αν πονάμε, βάζουμε το Body Relief και ο πόνος εξαφανίζεται. Και φυσικά να πούμε ότι δεν έρχεται μόνο του. Έρχεται μαζί με την αναπλαστική κρέμα APAL, η οποία μας βοηθάει στο να ενυδατώσουμε το δέρμα μας, να απαλλαγούμε από τις ρητίδες, να ακόμα και αν έχουμε κάποιο τσίπημα από έντομο ή κάποιο χτύπημα, βάζουμε την APAL Total και αμέσως το δέρμα μας επουλώνεται φυσικά χάρη στην αναπλαστική της δράση. Απάλ λοιπόν και Body Relief μαζί, 29,90. TV Forum. Προϊόντα με προσόντα. Ακούτε πολλά για τους μυϊκούς πόνους. Λύση όμως αποτελεσματική δεν σας έχουν εξασφαλίσει. Ο πόνος παραμένει, η διάθεσή σας κομματιάζεται, η ζωή σας γίνεται βασανιστική. Αυτά όμως μέχρι τώρα. Οι μυϊκοί πόνοι βρήκανε τον τιμωρό τους. Body Relief. Πρόκειται για επιδερμική, χαλαρωτική γέλη που προσφέρει άμεση ανακούφιση, βοηθώντας ουσιαστικά στη χαλάρωση του πόνου. Πρόκειται για ιδανική γέλη που βοηθά αποτελεσματικά στην εξάλληψη των εντάσεων μετά από άθληση ή τραυματισμού σε αγώνες.
Το Body Relief είναι το πλέον αποτελεσματικό προϊόν μετά από μια κοπιαστική μέρα ή μετά από επίμονη εργασία, ιδιαιτέρως μετά από μια συνεχή ορθοστασία που καταβάλει το μυϊκό σύστημα. Επιπλέον περιέχει βιταμίνη Ε, η οποία από μόνη της διαθέτει αντιοξυδωτική δράση, καθώς και προστασία πάνω στην επιδερμίδα από UV ακτινοβολία. Είναι γνωστό από αρχαιότητα των χρόνων ότι η βιταμίνη Ε έχει αντιγυραντική δράση και βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, ενώ βοηθά και την αντιφλεγμονώδη διαδικασία. Το ginger είναι μία από τις φυσικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιφλεγμονώδη δράση τους. Οι αναλγητικές και θερματικές του ιδιότητες επιδρούν σε μυϊκούς πόνους, διαστρέμματα και αρθρητικά. Αν πονάτε στα πόδια, στα χέρια, στη μέση, στο αυγενικό, η αποτελεσματική λύση για το χειμώνα είναι το Body Relief. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Απάλ. Αναπλαστική κρέμα γαλλικής επινοήσεως με 29 βότανα για κάθε πρόβλημα του δέρματος. Απάλ Total. Τώρα σε βάζω πολυτελείας για άνετη και εύκολη χρήση. Είναι ένα φυσικό μαλακτικό της επιδερμίδας, αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και μειώνει αισθητά τα πρηξίματα λόγω διαστρέμματος αλλά και τους μόλοπες. Βοηθάει στην καταπολέμηση της ακμής, ανακουφίζει τα συμπτώματα του έρπιτα και του κνισμού. Η ΑΠΑΛ χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και τη μείωση του μεταχειρητικού ειδήματος, τις χιονίστρες, τα τσιμπήματα των εντόμων. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν θερματικό μασάζ πριν από κάθε άθληση, αλλά και σαν χαλαρωτικό μασάζ μετά από την άθληση. Η ΑΠΑΛ Total περιέχει εκχύλισμα αλόης. Είναι ιδιαίτερα θρεπτικό για την επιδερμίδα, καθώς πέρα από βιταμίνες περιέχει αμέτρητα εχνοστοιχεία και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Επίσης, έχει αναπλαστικές και καταπραϊντικές ιδιότητες και θρέφει την επιδερμίδα. Εκχύλισμα χαμομηλιού. Περιέχει αζουλένιο, γλυκοσίδες, απηγενίνης, απηγετρίνης και απηίνης, καθώς και α-βυσαβολόλη. Χρησιμοποιείται ευρέως για τις καταπραϊντικές, αντιφλεγμονώδεις, χαλαρωτικές, μαλακτικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Υπερικό ή αλλιώς βαλσαμόχορτο. Στην ομοιοπαθητική χρησιμοποιείται κυρίως σε νευραλγίες και τραυματισμούς νεύρων. Ενώ οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν το βάλσαμο βότανο της λιακάδας επειδή δρούσε θεραπευτικά στα μελαγχολικά άτομα. Αυτή είναι η αναπλαστική ΑΠΑΛ που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τροφός και προστάτης του δέρματος. Απαλύνει τις ελιές, πολεμάει τους μύκητες, αναζωογονεί το δέρμα σας. ΑΠΑΛ Total, γιατί οι Γάλλοι ξέρουν καλά το γυναικείο και αντρικό σώμα. Μεγάλη προσφορά της TV Forum και οι δύο κρέμες, η Body Relief για τους μυϊκούς πόνους και η ΑΠΑΛ για το δέρμα σας, μόνο με 29,90 χωρίς έξοδα αποστολής. TV Forum, μελετημένα προϊόντα με προσόντα. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε τι έχει γίνει με το πολύκροτο διαζύγιο του Βασίλη Γκουρούση και της Τέτας Καμπουρέλη. Βγαίνει λοιπόν η κυρία Τέτα Καμπουρέλη, κάνει κάποιες δηλώσεις και λέει ότι πήρα το διαζύγιο και είμαι ελεύθερη. Και βγαίνει ο Βασίλης Γκουρούσης και λέει άλλα. Να δούμε πρώτα λοιπόν τι είπε η κυρία Καμπουρέλη και μετά βλέπουμε και τι είπε ο κύριος Γκουρούσης. Κάτι που το ήθελες, να απαλλαγείς οριστικά από το παρελθόν. Κοίταξε, έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, έπρεπε και οι δύο να ελευθερωθούμε. Έχεις κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική σου ζωή. Είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή και έχω ένα σύντροφο που με στηρίζει και τον στηρίζω. Ο κύριος Γκουρούσης έχει πει πως ο σύντροφός σας έχει μπει στη μέση και λέει πολλά ψέματα. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό? Να λέει ό,τι θέλει ο κύριος Γκουρούσης. Εμένα δεν με ενοχλεί, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σου έχει μείνει έτσι μια πικρία από όλο αυτό που πέρασες? Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να πετάς 40 χρόνια από τη ζωή σου, αλλά φαίνεται όλα τα πράγματα στη ζωή της κάνουν ένα κύκλο όμορφο. Εμείς έχουμε κάνει 3 παιδιά και έχουμε πολύ όμορφα εγγόνια. Η σχέση σας σήμερα πώς είναι με τον κύριο Γκουρούση? Είναι τυπικές και μιλάμε για τα παιδιά μόνο και για τα εγγονάκια μας. Ήταν κάτι που το ήθελες να... Δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε η Τέτα προσφάτως, ότι είναι ελεύθερη, έχει υπογραφεί το διαζύγιο. Δεν ξέρω κάτι να έχει υπογραφεί. Δεν έχω δει κάτι εγώ. Δεν έχω υπογράψει κάτι εγώ ακόμα. Μπήκαν οι πρώτες υπογραφές, ακόμα δεν έχει βγει. Περιμένουμε να καθαρογραφεί. Αυτό ξέρω εγώ. Δεν έχει βγει στην ουσία κάποιο διαζύγιο? Όχι, δεν έχετε υπογράψει τα επίσημα χαρτιά? Ουσιαστικά έχει βγει, έχει τυπωθεί, πρέπει να καθαρογραφεί, να μας το δώσουν να το υπογράψουμε, να το καταθέσουμε. Αυτό είναι. Απλά η ίδια δήλωση συγκεκριμένα, βγήκε το διαζύγιο, είμαι ελεύθερη και ωραία. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα έπρεπε και οι δύο να ελευθερωθούμε. Ξέρεις, λαλούν και 8 χορεύουν. Υπάρχει βασικά επικοινωνία? Τυπικά πράγματα.
Τι άλλο να κάνουμε. Τυπικά πράγματα. Μετά από 40 χρόνια, τυπικά πράγματα. Μια χαρά είμαστε. Σε στενοχωρεί όλο αυτό. Έχει επηρεάσει και τη σχέση με τα παιδιά, ίσω. Όχι καλέ. Ποια σχέση με τα παιδιά είναι επηρεάσει. Τίποτα. Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένα κοιτάει το. Τραβάει το δρόμο τώρα. Από εδώ και πέρα, 40 χρόνια ήμασταν μαζί. Μια χαρά. Από εδώ και πέρα. Αριστερά εκείνη, δεξιά εγώ. Έχεις κάνει μία δήλωση προσφάτως ότι ο νέος σύντροφος της Τέτας τη χειραγωγεί και της λέει να πει συγκεκριμένα τα πράγματα. Αυτά, δεν ξαναλέμε τα ίδια, τα είπαμε. Μια φορά. Απλά η ίδια βγήκε και διαφωνεί σε όλο αυτό, το διέψευσε με τον τρόπο του. Εντάξει. Εγώ θα πω ότι όλο αυτό έχει ημερομηνία λήξη, τίποτα άλλο. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Προχωράμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε υγεία, να έχουμε και τύχη. Ζήλη, δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε. Αυτά είπε ο κύριος Γκουρούσης. Πάντως το μόνο σίγουρο λίγη είναι. Λίγη κακιούλα την έβγαλε ο κύριος Γκουρούς. Πολύ κακιούλα έβγαλε, αλλά χαρά το σίγουρο είναι ότι το διαζύγιο θα το πάρουν. Αυτό είναι το μοναδικό σίγουρο. Ουσιαστικά το διαζύγιο έχει βγει άλλο τώρα, τι λέει ο κύριος Γκουρούς. Ναι, πάντως ο κύριος Γκουρούς μου φαίνεται ότι δεν είχε πολύ να το χωνέψει ότι έχει βγει το διαζύγιο. Δηλαδή, ενώ ο ίδιος έλεγε στην αρχή ότι εγώ ήθελα να πάρω το διαζύγιο, τώρα φαίνεται ότι λίγο κάνει πίσω. Θα δείξει ποτέ. Προβλέπει ότι θα έχει ημερομηνία λήξη, ναι, στη σχέση. Ναι. Ποτέ κανείς τώρα δεν ξέρει τι γίνεται στο μέλλον, χαρά. Ναι, αλλά δεν μπορούμε και να προβλέψουμε τώρα τι κάνει ο άλλος στη ζωή του και τι θα κάνει. Θα μπορεί και το ζευγάρι να καταλήξει και μαζί στο τέλος. Κάτσε, περίμενε, ποτέ δεν ξέρει. Αυτό θα δει και αυτό. Ναι. Και πάμε τώρα να μας πεις τι έχει γίνει με την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Βγήκε, μίλησε. Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, λοιπόν, Ρούλα, δημοσιογράφος, τηλεοπτική παρουσιάστρια που ζει στη Σουηδία, Έλληνο-Σουηδή είναι. Ως υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δέχεται κατά καιρούς διάφορες απειλές από ναζιστικές οργανώσεις και, όπως λέει η ίδια, ζει μονίμως με το φόβο ότι μπορεί και να τη σκοτώσουν. Αναφέρθηκε, έδωσε στη συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε και στις άσχημες εμπειρίες που είχε ως παιδί, καθώς, όπως είπε, έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι που υπήρξε βία. Για να ακούσουμε τι είπε. Τώρα πια είμαι και πρόεδρος στο UN Women, δηλαδή στον ΟΗΕ, για θέματα ισότητας και εκπροσωπώ τη Σουηδία. Νομίζω ότι δεν είμαι και η μοναδική που έχει μεγαλώσει και σε ένα σπίτι που υπήρξε βία, που έχω ζήσει και έχω άσχημες τέτοιες εμπειρίες και νομίζω ότι πρέπει να σπάσουμε και τα ταμπού στην Ελλάδα και να αρχίσουμε να μιλάμε πιο ελεύθερα. Μπορείς να πεις ότι έχεις ξεπεράσει τις στιγμές βίας που έχεις περάσει? Σου αφήνει σημάδια όχι μόνο στο σώμα, αλλά στην ψυχή. Και ότι υπήρχε βία στο δικό μου το σπίτι, στην οικογένειά μου, νομίζω ότι μου έχει αφήσει βαθιά σημάδια. Αλλά τι μου έχει κάνει? Με έχει κάνει πραγματικά να αφιερώσω τη ζωή μου, μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, όσο μπορώ και οικονομικά όσο αντέχω, να παλεύω, χρησιμοποιώ τον πόνο για να αλλάξω τον κόσμο. Λυγίζω κάθε μέρα. Εχθές, παραδείγματος χάρη που έκανα ένα live, μου γράφει ένας ρατσιστής, ανώνυμος φυσικά, go home. Λέω να μετακομίσω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν πολύ συχνά και έχω και διάφορες τέτοιες απειλές, γιατί είμαι Ελληνίδα. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, πληγώνομαι πραγματικά, αλλά σκέφτομαι ότι δεν θα το βάλω ποτέ κάτω. Δεν πρόκειται να τους κάνω τη χάρη να σοπάσω, να πάψω και να παραδοθώ. Φόβο έχεις νιώσει ποτέ από όλες αυτές τις απειλές που δέχεσαι? Μονίμως αισθάνομαι φόβο. Φοβάμαι πάρα πολύ. Γι' αυτό και αισθάνομαι ότι βρήκα επίσης ένα ευλογημένο μέρος στην Πάτμο. Γιατί έχω πάει σε ένα νησάκι που δεν κλειδώνουν τις πόρτες. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κοιμόμουν χωρίς να ανησυχώ μήπως έχω καμιά επίθεση απέναντι σε μένα και στην κόρη μου. Γιατί με απειλούν στη Σουηδία ναζιστικές οργανώσεις. Από πάντα, από την πρώτη φορά που εμφανίστηκα στην τηλεόραση, ότι θα με σκοτώσουν. Η εικόνα σου είναι κάτι που σε απασχολεί, γιατί είσαι πραγματικά μια πανέμορφη γυναίκα. Να μην υπερβάλλουμε πρώτα απ' όλα. Δεν είμαι μια πανέμορφη γυναίκα, δεν είμαι κάτι το ιδιαίτερο. Άμα βγει στο δρόμο κανείς, είναι όλες οι Ελληνίδες κάπως έτσι. Εγώ απλά έχω στόχους στη ζωή μου και θέλω να κάνω κάποια διαφορά πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο, έτσι. Με την εμφάνισή μου προσπαθώ να μην ασχολούμαι και ειδικά τώρα μεγαλώνοντας, σκέφτομαι ότι στενοχωριέμαι γιατί όλα τα πρότυπα στην τηλεόραση δεν έχουν ίχνος ρητίδας. Γιατί είναι όλες τέλειες. Το στήθος τέλειο, ο ποπός τέλειος, τα πόδια ποδάρες. Εγώ σκέφτομαι ότι προσπαθώ πραγματικά να δεχτώ τον εαυτό μου και με την κυταρίτιδα και με τις ατέλειες που έχω στο σώμα μου, ότι και αυτό είναι ελευθερία. Αλλά μονίμως, δηλαδή, κυκλοφορούμε και ντρεπόμαστε και νιώθουμε άσχημα γιατί συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τα μοντέλα. Όχι, δεν μπορώ να συγκρίνω τον εαυτό μου με τα μοντέλα. Καμία σχέση. Εμένα το επάγγελμα μου είναι κάτι άλλο.
Εγώ είμαι συγγραφέας, γράφω θεατρικά, κάνω ντοκιμαντέρ. Δεν χρειάζεται να είμαι τέλεια, οπότε αυτό είναι σημαντικό. Θα έπρεπε να γυμνάζομαι περισσότερο. Όπως την προηγούμενη φορά που σε είδα, Όλγα, τα έχω κόψει όλα. Μόνο τρώω γλυκά τώρα για να αντέχω. Η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη στους άντρες. Τους βλέπω καραφλούς, χοντρούς, κοιλιές, το ένα τ' άλλο. Κανείς δεν του λέει καλά, ρε, πώς είσαι έτσι. Ενώ εμείς οι γυναίκες πρέπει να είμαστε τέλειες. Είναι σεξισμός. Έτσι, να απελευθερωθούμε λίγο. Εγώ λέω να δεχτούμε και τον εαυτό μας όπως είμαστε. Που έχει πέσει το στήθος, τι να το κάνεις. Άμα έχει ζήσει 51-52 χρόνια. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι είναι το προτέρημά μου. Δεν θα με κρίνει κανείς, ούτε θα πάω στο Μισελάς ή Μισουηδία που τα θεωρώ τελείως ξεπερασμένα κι αυτά. Έτσι, τελείως όμως. Εγώ θέλω να αλλάξω τον κόσμο. Τώρα πια είμαι και. Αυτά είπε λοιπόν η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Πολύ ωραία τα είπε. Πολύ ωραία τα είπε. Εντάξει, υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε κι εμείς να έχουμε έτσι καλή υγεία και να είμαστε λαμπεροί και να έχουμε σωστό και να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα, τι καλύτερο από το να πιούμε το κολαγόνο με το υλουρονικό και την κουρκουμίνη. Δύο μπουκάλια λοιπόν, δώρο ή 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για να κάνετε σωστά αλλά και γρήγορα την αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός σας ή το Felicity για να έχετε ψυχική και συναισθηματική ισορροπία. 2-11-1600 μόνο με 39,90. Είστε αθλητής, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, γυμναστής, προπονητής, φυσιοθεραπευτής. Αυτό το μήνυμα σας αφορά. Η καταπώνηση σε συνδέσμους και τένοντες είναι εξαιρετικά συχνή σε όσους αθλούνται. Η πιο αποτελεσματική παρέμβαση είναι η ενίσχυση του οργανισμού με κολαγόνο τύπου 1. Ο σύνδεσμος είναι ένας ινώδης συνδετικός ιστός που συνδέει τα οστά μεταξύ τους. Δυνατοί τένοντες και σύνδεσμοι με την ανάλογη κατανάλωση Golden Reaction Collagen εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα στο σώμα. Οι ειδικοί τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί στην εξαγωγή του κολαγόνου από θαλάσσιους οργανισμούς το αποκαλούμενο Marine Collagen, όπως το Golden Reaction που θεωρείται το ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο. Ένα συνδυασμό συμπληρωμάτων κολαγόνου και προπόνησης δυνητικά βοηθάει στην αύξηση της μυϊκής μάζας και δύναμης. Golden Reaction Collagen λοιπόν για δυνατούς συνδέσμους και τένοντες. Οι τένοντες είναι ισχυρότεροι αλλά λιγότερο ελαστικοί από τους συνδέσμους. Οι τραυματισμοί των τενόντων συμβαίνουν συχνότερα στη μυοτενόντια συμβολή. Είναι η περιοχή με τη μικρότερη αιματική παροχή και γι' αυτό τραυματίζεται συνήθως. Ζητήστε σήμερα να προμηθευτείτε από την TV Forum 2 μπουκάλια Golden Reaction Collagen στην καταπληκτική προσφορά των 39,90 και δώρο 100 ταμπλέτες Champions ή εναλλακτικά το Felicity. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Μόνο με 39,90 δίνετε άλλη δύναμη στο σώμα σας.